Συνεχίζουμε να μιλάμε για τον τουρισμό με τον πρόεδρο των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, τον κύριο Βλατάκη, για να μας δώσει την δική του εικόνα για το πώς πάνε οι προκρατήσεις και αν προς το παρόν τουλάχιστον η Ελλάδα ως χώρα της Ευρώπης και η Κρήτη συγκεκριμένα, αν επηρεαζόμαστε από αυτή την κατάσταση που επικρατεί και έχει θέσει σε συναγερμό παγκοσμίως, την κατάσταση που έχει προκαλέσει ο νέος αυτός κορονοϊός. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλατάκη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από την εικόνα που έχετε εσείς για τη ροή των κρατήσεων. Είναι θετικά τα μηνύματα όντως? Να σας πω, εμείς από πρώτο χέρι βλέπουμε τη ροή των κρατήσεων. Βεβαίως. Βέβαια, ο εντεταμένος σύμβουλος, καθόλου συμπαθής και αξιολογότατος, βλέπει την εικόνα της εκθέσης όταν έρχονται μεταξύ Τυρού και Αχλαδιού και συζητούν εκεί και βλέπουμε από την προσέλευση και ακούμε το κλίμα ή διαμορφώνουμε μια εντύπωση για το κλίμα. Εμείς, αλλά λέτε από το κλίμα βλέπουμε, μέχρι το να κάνουμε την κράτηση υπάρχει μια απόσταση, έτσι? Υπάρχει απόσταση. Mm-hmm. Υπάρχει απόσταση και θέλει πολλή δουλειά. Εμένα όλα αυτά τα 43 χρόνια δεν με έχετε ακούσει ποτέ να τριαγωνολογώ. Mm-hmm. Και έχω επιβεβαιωθεί πάρα πολλές φορές και τώρα επιβεβαιώνουμε. Ποιος ήξερε το Δεκέμβριο ότι θα προέκυπτε αυτός ο κορονοϊός? Ποιος ήξερε και ποιος φανταζότανε, ειδικά οι αγορές που έχουν πάρα πολλούς Κινέζους επισκέπτες, διότι εμείς στην Κρήτη αυτή την εποχή δεν έχουμε, ότι θα δημιουργείται αυτό το κλίμα, ότι θα σταματούσε κάθε επικοινωνία. Τη κυριότερη περίοδο που κάνουν οι Κινέζοι διακοπές την πρωτοχρονιά τους, που είναι μέσα Ιανουαρίου, και όσες αγορές είχαν Κινέζους, βέβαια ακυρώθηκαν και δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Ο τουρισμός είναι ευμετάβλητος. Από την επίσκεψη σε μία έκθεση στα γραφεία εκεί του ΕΟΤ μέχρι να γίνει κράτηση και μέχρι να έρθει ο πελάτης, διότι ο πελάτης μπορεί να κλείσει ένα προορισμό αλλά έχει τη δυνατότητα μέχρι και κάποιο διάστημα πριν την αναχώρησή του, εάν φοβηθεί ή αν αλλάξει γνώμη, να μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την προκαταβολή και να πάει σε κάποιο άλλο προορισμό με τον ίδιο tour operator. Υπάρχει πολλής δρόμος, θέλει πάρα πολλή δουλειά, δεν θέλει θριαμβολογίες, θέλει ψυχραιμία, θέλει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα και μετά, αφού έχουμε κάνει όλη την προσπάθεια και αφού έχουν πάει όλα καλά, τότε να κάνουμε ταμείο. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία, αυτή είναι η δική μου άποψη. Και από εκεί και πέρα βέβαια αφήνω τους άλλους να θριαμβολογούν και εγώ είμαι προσεκτικός. Άρα κρατάτε αυτό μικρό καλάθι εσείς. Με αυτό το μικρό καλάθι είναι λοιπόν, τι έχει αυτό το μικρό καλάθι που έχετε εσείς, τι έχετε διαπιστώσει, τι βλέπετε μέχρι τώρα? Αυτό που έχω διαπιστώσει σύμφωνα με πληροφορίες των μελών μας είναι ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε στασιμότητα στη ροή των κρατήσεων. Ή τέλος πάντων, όχι φρενήρη στασιμότητα, αλλά έχουμε επηρεαστεί από αυτή την είδηση, η οποία βέβαια φοβίζει κάποιον για να κρατήσει να ταξιδέψει και ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες που εμείς στην Κρήτη αρχίζουμε νωρίς, αρχίζουμε από τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Αυτές οι κρατήσεις κυρίως έχουν στασιμότητα και όσες προσφορές και να γίνονται δεν έχουν την αναμενόμενη προσέλευση. Τώρα, άρα ο κορονοϊός μας έχει επηρεάσει σε αυτό το κομμάτι, στις προκρατήσεις για το πρώτο διάστημα της σεζόν. Ακριβώς. Εκτιμάται ότι θα αλλάξει αυτό? Ναι. Αν μου επιτρέπετε, και βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει και στις υπόλοιπες κρατήσεις, διότι όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Πώς θα εξελιχθεί, αν θα μιλάμε για πανδημία τελικά. Ναι. Όταν όμως συμβαίνουν αυτά, επειδή έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια και νόσο των χείρων και νόσο των πτηνών και SARS και δύο φορές Σαντάμ Χουσεΐν που θα έστελνε τις πυράβλους μέχρι που δεν επιβεβαιώθηκε,
και το 91 που έγιναν αυτά ήταν η καλύτερη σεζόν που θυμάμαι εγώ να έχουμε περάσει και με ηχηρά αποτελέσματα στα έσοδα και στα κέρδη. Καταλαβαίνετε ότι μόλις αυτό λήξει και μόλις έρθει μια καλή είδηση, αμέσως αυτή η ψυχολογία από αρνητική γίνεται θετική και όλοι σπέβδουν για να κρατήσουν, διότι θέλουν να κρατήσουν, να κάνουν διακοπές, τις διακοπές τους για τις οικογένειές τους. Άρα λοιπόν εμείς και εγώ προσωπικά περιμένω μόλις έρθει ένα καλό νέο και δεν έχουμε αυτή την καθημερινότητα που βγαίνει η πρώτη είδηση ότι σήμερα είχαμε 220 θύματα και μια στιγμή μειωθούν στα 10, στα 20, καταλαβαίνουν όλοι ότι κάτι αλλάζει. Αλλάζει το κλίμα και η ψυχολογία βέβαια. Και το κλίμα αυτό, διότι ο τουρισμός, η οικονομία, όλα αυτά είναι ψυχολογία. Και όταν η ψυχολογία είναι καλή, τότε κάποιος σκέφτεται να κάνει και διακοπές, σκέφτεται να βγει έξω, να πάει να διασκεδάσει, σκέφτεται να πάει στα καταστήματα, να πάει να κάνει αγορές. Όλα είναι ψυχολογία και εσείς βοηθάτε βέβαια τα ΜΜΕ για αρνητική ψυχολογία. Βοηθάμε περισσότερο. Ξέρετε, είναι αυτές οι αρνητικές ειδήσεις που σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών πουλάνε. Δηλαδή, αυτές τις αρνητικές ειδήσεις βλέπουμε δυστυχώς να παίζουν στα πρωτοσέλιδα. Οπότε, μάλλον αρνητικά βοηθάμε οι δημοσιογράφοι. Δεν βοηθάμε έτσι, την κατάσταση. Έτσι, να το παραδεχτούμε. Δεν ήθελα να το θίξω αυτό. Είστε πολύ ευγενείς, δεν θέλετε να το πείτε, αλλά έτσι είναι, πρέπει να το παραδεχτούμε. Όλα αυτά τα χρόνια, οτιδήποτε συμβαίνει που μπορεί να κάνει κακό στον προορισμό μας, κρύβομαι. Δεν του δίνω λαβή για να μπορέσει να μεγιστοποιηθεί. Διότι οι ανταγωνιστές μας, διότι ο όχλος, διότι οι ενδυνάμοι πελάτες μας τα βλέπουν αυτά, τα ακούνε και δημιουργούμε την ψυχολογία. Εμείς πρέπει όταν κάτι αρνητικό βγαίνει να κοιτάζουμε να το, όχι να το αποκρύπτουμε, αλλά να μην το μεγαλοποιούμε. Καταλαβαίνω την οπτική σας και νομίζω ότι έχετε και δίκιο. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας. Ίσως να ήταν λοιπόν και σε αυτή τη λογική του να μην μεγαλοποιούμε καταστάσεις και η δήλωση του Υπουργού Τουρισμού χθες, μίλησε σε Αθηναϊκό Ραδιόφωνο, ακριβώς για αυτό το θέμα, για το κορονοϊό και αν επηρεάζει τη χώρα μας. Και είπε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γιατί είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε μακριά από το επίκεντρο του προβλήματος που είναι η Ασία. Έτσι πρέπει, αλλά με βάση αυτά που μας λέτε. Λογικά έκανε ο υπουργός μας και έτσι πρέπει. Τώρα, αν ο υπουργός δεν είναι μέσα στη ροή των κρατήσεων να βλέπει ότι έχει επηρεαστεί, δεν μας επηρεάζει τώρα, αλλά μας επηρεάζει στη ροή των κρατήσεων. Αυτό είναι που λέω εγώ. Το αν ο υπουργός αναφέρεται αν μας επηρεάζει τώρα, δεν μας επηρεάζει τώρα. Εξάλλου οι πελάτες που έχουμε από την Κίνα και από την Ασία είναι μηδαμινή σχεδόν στην Κρήτη. Το μόνο μέρος που έχει αυτή την εποχή κρατήσει είναι η Σαντορίνη. Είναι ένα πλήγμα για το χειμερινό τουρισμό της Σαντορίνης, διότι βασιζόταν πολύ στους Ασιάτες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει πώς θα είναι ο καιρός, τους ενδιαφέρει να έρθουν εκεί, να δουν την καλντέρα και να βγάλουν φωτογραφία. Οπότε αυτό έχει επηρεάσει. Έχει δίκιο ο Υπουργός, δεν μας επηρεάζει τώρα, διότι δεν έχουμε σοβαρό αριθμό Ασιατών και Κινέζων κυρίως. Αλλά μας επηρεάζει η ψυχολογία αυτή που έχει δημιουργηθεί στη ροή των κρατήσεων. Αυτός ο φόβος γενικότερα που είναι διάχυτος. Σε ό,τι αφορά τις αγορές που παραδοσιακά μας προτιμούν, μιλάμε για Γερμανία, για Μεγάλη Βρετανία, για τους μεγάλους ας πούμε παίκτες για τον τουρισμό της Κρήτης. Από αυτές τις αγορές τα μηνύματα παραμένουν θετικά, είναι σταθερά, έχουμε κάποια μετατόπιση. Να σας πω. Έχω δηλώσει από το 18 που ήταν μια αριθμητικά καλή σεζόν στα έσοδα. Απεδείχθη ότι οι επιφυλάξεις μου είχαν βάση, διότι καταλαβαίνετε όταν το 16 είχαμε σε σχέση, και αυτά είναι πρόσφατα, βγήκαν από το INSETEP προχθές και δείχνει μία αύξηση 33% από το 16 στο 18 στα νούμερα,
στις αφίξεις, στα κεφάλια που λέμε εμείς, και δείχνει 1% μόνο αύξηση στα έσοδα, καταλαβαίνετε, 30%, 16% ήταν, όχι 30% η αύξηση στα νούμερα, και 1% μόνο στα έσοδα, και μείωση 33%, εκεί είναι το 33%, στο κατακεφαλή έσοδο που είχε ο κάθε επισκέπτης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ο τουρισμός τον οποίο θέλουμε να προσελκύσουμε, ακριβώς, οικονομικά ανώτερης τάξης. Αυτό είναι που φωνάζω, ότι θέλουμε διάρκεια, όχι μόνο ποιότητα, που είναι αυτά τα δύο, ποιότητα και διάρκεια που φωνάζω συνέχεια, αλλά θέλουμε και διάρκεια, διότι πώς να έρθουν πια τους 2 μήνες, τους 3 μήνες της σεζόν? Πρέπει να έχουμε 6 μήνες, 7 μήνες σεζόν, οπότε καταλαβαίνετε τα έσοδα είναι ανάλογα και με τις, αφίξεις, και ανεβαίνει αμέσως και το κόστος. Ανεβαίνει αμέσως και το έσοδο, το κατακεφαλή έσοδο. Αυτά είναι τα οποία εμείς προσέχουμε. Τέλος πάντων, να επανέλθω, είχα πει τότε, μόλις τέλειωσε το 18, ότι περιμένουμε το 19 και το 20, και δεν το είχα πει μόνο εγώ, για να μην κάνω και το προφήτη. Το είχαν πει και όλοι σχεδόν, το είχε πει και ο κύριος Ανδριάδης, ο Ανδρέας. Το είχαν πει και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια στον τουρισμό, ότι περιμένουμε το 19 και το 20 να είναι διορθωτικές σεζόν. Αυτό έγινε πέρυσι, είχαμε μία μείωση 5% και αυτό το είχαμε προβλέψει, και πιστεύουμε ότι θα είναι μία διορθωτική σεζόν και το 20. Θα δούμε βέβαια πόσο θα διορθώσει, και αυτό θα εξαρτηθεί αυτό που είπατε εσείς, χωρίς να είστε χωρίς να είμαι του κλάδου σας, ναι. Ναι, το είπατε, ότι όλα εξαρτάται από τους μεγάλους παίχτες και όχι από αυτές τις, ας το πούμε, μικρές αγορές που πάμε και καλά κάνουμε σε όλες αυτές τις εκθέσεις, που σας είπε ο Κυριάκος, ότι οι μεγάλοι παίχτες θα δείξουν, έχουμε σύντομα το Βερολίνο, και θα δείξουν το πώς θα πάει η σεζόν, και αν θα είναι μείωση ή αν θα είναι το ίδιο με πέρυσι. Να είμαστε ευχαριστημένοι να είναι το ίδιο με πέρυσι. Μάλιστα. Επομένως, θα βάλουμε, κύριε Βλατάκη, μία ανωτελεία να περιμένουμε και την έκθεση στο Βερολίνο, για να δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Είναι... Ακριβώς. Να μην θυαμολογούμε, ούτε να απογοητευόμαστε. Ο τουρισμός, όπως τα είπαμε, είναι ψυχολογία. Μπορεί η ψυχολογία να είναι υπέρ σου, μπορεί να είναι και κατά σου. Μπορεί κάτι να γίνει και μια στιγμή να τρίβουμε τα μάτια μας. Λοιπόν, έτσι είναι. Καλό είναι να έχουμε κι εμείς καλή ψυχολογία, να πιστεύουμε ότι βέβαια θα τα πάμε καλά, αλλά να δουλεύουμε και γι' αυτό ταυτόχρονα. Μην περιμένουμε ότι θα μας έρθει τίποτα μόνο του. Τίποτε δεν σου χαρίζεται. Αυτό είναι αλήθεια, και αυτό το συναντάμε σε όλους τους κλάδους της ζωής, της επαγγελματικής, προσωπικής, τα πάντα. Λοιπόν, κύριε Βλατάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και ανανεώνουμε το ραντεβού. Μετά την έκθεση, νομίζω θα έχουμε να πούμε και περισσότερα, σωστά? Στη διάθεσή σας πάντα, και να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.